δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαστε σε μια φάση εντατικής ορίμανσης όλης της υπόθεσης των καλό. Δηλαδή, οφείλουμε αυτή τη στιγμή πολλά πράγματα έχουν γίνει, παρόλο που φαίνεται δεν υπάρχει μια ανησυχία γιατί δεν φαίνονται αυτά ή γιατί τι υπάρχει από χρηματοδοτικά εργαλεία ή γιατί δεν δίνουμε μια ανάσα οικονομική στις υφιστάμενες οργανώσεις, στις υφιστάμενες επιχειρήσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Παρόλα αυτά έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και τα οποία είναι όρημα αυτή τη στιγμή να αρχίσουν να αναδεικνύουν το τοπίο με σαφήνεια. Και νομίζω ότι η σύγκριση του συντρόφου πριν ήταν πολύ καλή, τουλάχιστον για μια εισαγωγή σε μένα, με την εξένεια. Α, να πω και όλα ότι δεν έχω κυρίως την ευθύνη εγώ, έτσι. Έχω συναρμοδιότητα με την υπουργό. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Δεν το ήξερα, συντρόφισα, συγγνώμη. Να τα ξεκαθαρίσουμε, δεν έχω εγώ κυρίως την ευθύνη. Δουλεύουμε μαζί με την υπουργό, όπως και με την ειδική γραμματεία, όπως και με τους συμβούλους προφανώς, για να πάμε πολύ γρήγορα τα επόμενα βήματα. Άρα, δύο είναι οι κατευθύνσεις των επόμενων βημάτων. Το ένα είναι πράγματι να δουν οι επιχειρήσεις αυτές κοινωνικές ότι έχουν στήριξη από το κράτος, έχουν στήριξη από το κράτος οικονομική. Αυτό πρέπει να το δουν πολύ γρήγορα, γιατί πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά όπως ήδη είπε ο εισηγητής πριν, έχουμε ένα τεράστιο θέμα που λέγεται γραφειοκρατία και επίπεδα των ΕΣΠΑ. Για άλλη ώρα μπορώ να σας εξηγώ πόσες φορές πάει και έρχεται ένα πράγμα στα διάφορα επίπεδα του ΕΣΠΑ. Εγώ τουλάχιστον 2 μήνες το επιχειρώ τώρα, ο Αντώνης το ξέρει. Είμαι από πάνω μέρα παραμέρα και αυτό ο Αντώνης το ξέρει γιατί τους έχω πρίξει. Και είναι ένα πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, αλλά νομίζω ότι είμαστε στο τέλος και θα σας πω μετά ακριβώς τι γίνεται σε αυτό το τομέα. Απ' τη μία λοιπόν πρέπει να φανεί αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ψηφίζει ένα νόμο, αυτόν ακριβώς που μόλις επιγραμματικά σας αναφέρθηκε, έναν εξαιρετικό νόμο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, θέλει να τον εφαρμόσει πρώτον. Να τον εφαρμόσει και γρήγορα, είναι στρατηγική του επιλογή και συγχρόνως να δώσει το μήνυμα ότι τα 161 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, που βρίσκονται εγγεγραμμένα στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απορροφήσει τίποτα επί της ουσίας, θα αρχίσουν τώρα να εκταμιεύονται και γρήγορα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κοινωνία δεν γνωρίζει το εγχείρημα όπως το γνωρίζουμε τουλάχιστον αυτοί που είμαστε σε αυτή την αίθουσα. Ακόμη και οι κομματικές μας οργανώσεις δεν το γνωρίζουν καλά. Και παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει 2 χρόνια τώρα, να γυρνάς από κομματική οργάνωση σε κομματική οργάνωση, να το εξηγείς, να το λες και τα λοιπά. Κάτι δεν πάει καλά ή κάτι νομίζω ότι πρέπει να το ξανακάνουμε αλλιώς. Εδώ δηλαδή έχουμε μία διπλή ιστορία που πρέπει να ξεκινήσουμε. Πόρτα-πόρτα που λέω εγώ, δηλαδή ξανά ενημέρωση όλων των πολιτών. Πόρτα-πόρτα. Δηλαδή με μπροσούρα, πολύ απλή όπως ήταν και οι προηγούμενοι, πολύ οπτικοποιημένη σε όλες τις πολυκατοικίες, ξανά, από την αρχή, όχι επιλεγμένα, ώστε να υπάρξει μια μαζική ενημέρωση του κόσμου με απλά παραδείγματα, γιατί ωφελιέσαι να κάνεις μια τέτοια επιχείρηση, τι είναι το κοινωνικό αποτύπωμα, με πολύ απλό τρόπο. Δεύτερο, εμείς παλιά λέγαμε ακτίβ. Εξακολουθώ να πιστεύω στα ακτίβ, το λέει νεολαία σήμερα. Καλό και αυτό. Μια και μας κατηγορούν ότι είμαστε κομμουνιστές, να μην το μας κατηγορούν απλά και να μην το κάνουμε τα καλά, δηλαδή της ρίζας μας και της πορείας μας. Επομένως, θα πρέπει να εντατικοποιήσουμε ομάδες και νομαρχιακές, αλλά και ευρύτερες ομάδες, τώρα να αρχίσουμε ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα.
Τρίτον, πρέπει να ανοίξουμε τις δυνατότητες σε φορείς που είναι πολύ ισχυροί και στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και γενικότερα γνώσεις. Παραδείγματος χάρη πανεπιστήμια, αλλά και να προχωρήσουμε στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με μικρά προγράμματα και παραδείγματα, ώστε αυτή η ιδέα να αρχίσει να φυτεύεται από πολύ μικρή ηλικία μέχρι παραπάνω. Θα πω ότι έχουμε και σε αυτό το τομέα τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει. Τώρα, να αρχίσουμε επίσης Expo. Η Expo ήδη έχουν γίνει, μια περιφερειακή κάναμε στην Πάτρα. Πολύ ωφέλιμες όταν κάνουμε και στις 13 περιφέρειες μπορούμε να προχωρήσουμε, σύντομα στη Θεσσαλονίκη. Η ΔΕΘ είναι μια ευκαιρία για να κάνουμε μια Expo στην ΔΕΘ, παράλληλα ή οτιδήποτε θα δούμε φως, ώστε να μαζέψουμε ας πούμε όλα τα εγχειρήματα μαζί και να τα ακούσουμε από κοντά με αφορμή αυτές τις ιστορίες. Πάμε τώρα, τι εννοώ όταν λέω ότι επισπεύδουμε τις διαδικασίες. Ελπίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες, το έχω πει τόσο που δεν τολμάω να το ξαναπώ, μη γίνει καμία στραβή και δεν γίνει. Θα βγει η προκήρυξη, η πρόσκληση 11.300.000 ευρώ για τα 89 κέντρα στήριξης. Θα πούμε τι είναι τα κέντρα στήριξης, περισσότεροι από εσάς τα ξέρετε. Πολύ όμως πρόκειται για κέντρα στήριξης τα οποία φτιάχνονται από τις ίδιες τις οργανώσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με την πρόσκληση που βγάζουμε, θα αφορούν 127.000 στην κάθε μία, σε κάθε ένα κέντρο στήριξης για 30 μήνες. Με την υποχρέωση να υπάρχουν δύο νέες θέσεις εργασίας, γιατί προφανώς η Καλό έχει θέμα, ένα από τα βασικά της και θέματα είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, τα είπανε και οι προηγούμενοι, και επομένως και το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας. Αυτές είναι, αν θέλετε πολύ χοντρά να πω, για τις 13 περιφέρειες, 635.000 στην Ανατολική Μακεδονία Θράκης για 5 φορείς, άρα θα ιδρύσουμε 5 κέντρα στήριξης. Κεντρική Μακεδονία 1.270.000 για 10 κέντρα στήριξης. Ήπειρος 635.000 για 5 κέντρα στήριξης. Θεσσαλία 889.000 για 7. Δυτική Ελλάδα 635 για 5. Δυτική Μακεδονία 381 για 3. Ιόνια νησιά 508 για 4. Πελοπόννησος 635 για 5. Βόρειο Αιγαίο 635 για 5. Κρήτη 635 για 5, Αττική 20 κέντρα στήριξης, 2.540.000, Στερεά Ελλάδα 635 για 5 και Νότιο Αιγαίο 10 κέντρα στήριξης, 1.270.000, σύνορο 11.303.000. Άρα, μέσα στο καλοκαίρι, παρόλα αυτά, ελπίζουμε ότι τις επόμενες 10 μέρες θα βγει αυτή η πρόσκληση. Αυτό είναι ένα πρώτο σήμα που δίνουμε, γνωστό σήμα. Το περιμένουν εδώ και ένα χρόνο. Όλοι το περιμένουν. Το δεύτερο, παράλληλα με αυτό δουλεύουμε. Δουλεύουμε τη χρηματοδότηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων, κοινωνικών επιχειρήσεων. Τη χρηματοδότηση, δεύτερη πρόσκληση. Αυτή θα μπορούμε να την έχουμε σε 3 μήνες. Ελπίζουμε, γιατί ήδη τη δουλεύουμε. Παράλληλα δουλεύουμε και για τις νέες επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, για τις νέες Καλό. Άρα δύο ακόμη χρηματοδοτήσεις, η μία 27 εκατομμύρια για τις υφιστάμενες Καλό, οι οποίες ελπίζουμε θα βγει μέχρι τον Οκτώβριο αυτή η πρόσκληση, γιατί δουλεύουμε παράλληλα, και για τις νέες πια, όσες από εδώ και ύστερα ιδρύονται, οι υπόλοιπες, ένα πρόγραμμα μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει βγει και αυτό. Άρα νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δίνουμε ένα σήμα ότι πολύ γρήγορα
ενδιαφερόμαστε πράγματι να ενισχύσουμε οικονομικά τον τεράστιο αυτό το τοπίο. Ταυτόχρονα θα σας πει ο Αντώνης τι γίνεται για δανειοδοτήσεις από το Ταμείο και τα λοιπά, τι κάνουμε αυτή την εποχή. Θα δείτε άρα και τις δανειοδοτήσεις και τα δάνεια και τα πρόσθετα χρήματα. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, με αυτές τις ενέργειες τους επόμενους 6 μήνες θα είναι σημαντικά χρήματα τα οποία θα πέσουν στην αγορά για 1.100 επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυης οικονομίας. Αυτές είναι οι εγγεγραμμένες στο Μητρό αυτή τη στιγμή, ώστε να δώσουμε ένα σήμα ότι προχωράμε και ότι θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τα εγχειρήματα. Αυτό είναι λοιπόν το ένα κομμάτι στο οποίο δουλεύουμε πολύ εντατικά. Το δεύτερο. Το δεύτερο είναι όλες οι δράσεις δημοσιότητας. Θα χρειαστεί με το κόμμα, αλλά και με τα διευρυμένα αυτά όργανα, όπως σήμερα είστε εδώ, να δούμε ανατόπο τι ακριβώς θα κάνουμε. Ωραία. Τα κέντρα στήριξη θα στηθούν. Αλλά μέχρι τα κέντρα στήριξη να αρχίσουν να αποδίδουν, τι κάνουν τα κέντρα στήριξη, χοντρά-χοντρά, κάνουν από τη μια δημοσιότητα τι είναι η καλό, πώς μπορείς να κάνεις μια καλό, ποια είναι τα παραδείγματα κτλ. Απ' την άλλη, πώς μπορείς να κάνεις ένα business plan, πώς μπορείς να κάνεις ένα marketing plan, πώς να βοηθηθείς τα λογιστικά σου κτλ. Τα ξέρετε όλα αυτά, δεν σας λέω τίποτα καινούριο. Αλλά αυτό, για να αρχίσει να αποδίδει, μπορεί να χρειαστούμε κάποιους μήνες. Πρώτον, εμείς αυτό όλο θα το παρακολουθήσουμε κεντρικά. Δεν είναι δηλαδή απλά τα κέντρα στήριξης τα οποία θα κάνει το καθένα ανάλογα με τις επινοήσεις του πράγματα. Ασφαλώς βασιζόμαστε στις επινοήσεις και στις ιδέες του συστήματος. Αλλά και κεντρικά πρέπει να δούμε όλα τα κέντρα στήριξης να πηγαίνουν παραλλήλως, να έχουν δηλαδή τα φυλάδια παράλληλα, καμπάνιες που θα κάνουν παράλληλες, θα έχουν ένα σήμα ενιαίο, παντού δηλαδή τα πράγματα να σηματοδοτούνται με τον ίδιο τρόπο, εντάξει. Τώρα, οι καμπάνιες δημοσιότητας και τα λοιπά θα σας ανακοινωθούν πώς θα οργανωθούν τους επόμενους μήνες. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ τη βοήθεια του κόμματος. Όπως καταλαβαίνετε, το κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ως κεντρική του γραμμή την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Τι λέγαμε προεκλογικά, είναι στρατηγική μας επιλογή. Αν λοιπόν όλοι οι κομματικοί δεν το καταλάβουν αυτό και δεν το πάρουν πάνω τους και δεν ανοιχτούν οι κομματικές οργανώσεις στην κοινωνία, πραγματικά δεν στηρίζουμε την πιο αποφασιστική επιλογή μας. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, το οποίο έχει μεγάλα πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε help desk, διάφορα θέματα, ώστε οποιοδήποτε να ρωτάει, να μπορεί να έχει μια γραμμή που του απαντάει. Απλά ερωτήματα ή σύνθετα ερωτήματα, θα δούμε πώς θα το κάνουμε τους επόμενους μήνες. Τώρα, ένα πράγμα, ένα θέμα που δεν το ξέρετε ίσως, είναι 3 πολύ σημαντικές μελέτες που ήδη είχαν ανατεθεί με βάση την... 4 σημαντικές μελέτες που είχαν ανατεθεί από την τεχνική βοήθεια με φορέα διάμεσο το British Council σε πολύ εξειδικευμένους επιστήμονες κτλ. Η πρώτη, η αποτύπωση. Η αποτύπωση της κατάστασης. Στην αποτύπωση αυτή, η οποία έγινε με ερωτηματολόγια, έχουμε ένα πολύ μικρό, κατά την άποψή μου, δείγμα που αποτυπώνει την κατάσταση σήμερα των 1.100 υφιστάμενων κινσέτ. Έχουμε ένα μικρό. Πιστεύω ότι πρέπει σε αυτό το κομμάτι να ενσκύψουμε πολύ γρήγορα και η ειδική γραμματεία και εμείς κεντρικά σαν Υπουργείο, ώστε να καταλάβουμε ο καθένας που βρίσκεται. Έχει κλείσει, είναι σε ανάπτυξη, ανθίζει, έχει τεράστια προβλήματα. Γιατί όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, μιλάμε λίγο με νούμερα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
Το πρόβλημα λοιπόν το πρώτο είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης να ενταθεί. Ήδη θα βγει η έκθεση ο Σονούπο του απολογισμού, θα σας πει και ο Αντώνης, του 17. Επομένως θα έχουμε κι άλλο ένα εργαλείο να βοηθηθούμε. Η χαρτογράφηση μας βοηθάει και να καταλαβαίνουμε ποιες άμεσες ενέργειες πρέπει να κάνουμε. Τρεις ακόμη μελέτες. Η μία αφορά τη γνώση, τα πανεπιστήμια, τα προγράμματα, τα μεταπτυχιακά, προγράμματα εξειδικευμένα. Ήδη είχαμε συναντήσεις με το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, είχε κάνει ειδική γραμματεία. Κάναμε και εμείς, εξειδικεύουμε λοιπόν όχι μόνο τα μεταπτυχιακά που ήδη έχουν ξεκινήσει από πέρσι με τεράστια επιτυχία. Δηλαδή 700 άνθρωποι δήλωσαν και παρακολουθούν τα μεταπτυχιακά της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Είναι πολύ μεγάλο νούμερο αν το σκεφτείτε σε δύο εξάμηνα που δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον αυτής της ιστορίας. Θα δούμε πώς θα πηγαίνουν εκεί οι μεταπτυχιακοί ώστε να μην πληρώνουν για το ΕΑΠ, έχει δίδακτρα. Θα δούμε δηλαδή για υποτροφίες, πώς βοηθάμε σε όλο αυτό το τομέα. Κυρίως όμως, θα δούμε μικρά προγράμματα. 50 ωρών, 100 ωρών, 150 ωρών. Εξειδικευμένα προγράμματα που λένε στον άλλον τι ακριβώς πρέπει να κάνει όταν ιδρύει μια τέτοια επιχείρηση, πώς την οργανώνει, πώς κάνει όλα τα επιχειρηματικά του και κοινωνικά του προγράμματα, ώστε στην τελευταία ανάλυση να μην αποτύχει. Να είναι από πώς κάνει την έρευνα αγοράς, τι του λέει ο λογιστής, τι του λέει ο νομικός. Άρα πάμε για μία εξειδικευμένη γνώση σε μικρά προγράμματα, τα οποία θα δούμε πώς θα τα επιδοτήσουμε τώρα, ώστε όλοι οι άνθρωποι που είναι στη Σκαλό να μπορέσουν να πάρουν μια παραπάνω πιο συγκροτημένη γνώση, πολύ περισσότερο όμως. Να δούμε τα 20, 30, 40, ακόμη και στο εξωτερικό, παραδείγματα που θα διδάσκονται εντός ή εκτός εισαγωγικών. Εδώ δεν έχουμε μια τριτοβάθμια ακαδημαϊκή εκπαίδευση για τις καλό. Έχουμε μια εκπαίδευση στην οποία και οι ίδιοι οι διδασκόμενοι, κάποιοι από τους άλλους που είναι επιτυχημένοι εντός ή εκτός εισαγωγικών, διδάσκουν. Άρα ένα σύστημα διαφορετικό. Εκεί έχουμε και όλες τα incubators, τέλος πάντων όλα όσα αναφέρεται όλο αυτό τον καιρό, δηλαδή πώς ακριβώς θα γίνουν, συνδέονται με ολόκληρους οργανισμούς μέσα στα πανεπιστήμια αλλά και έξω από αυτά, ώστε να βοηθιέται τα εγχειρήματα πολύ γρήγορα και πιο εξειδικευμένα. Άρα για μας η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Θα δούμε στη Θεσσαλία που είναι ο Γιώργος και ακούσατε την εισήγησή του λίγο ρηξικέλευση όπως πάντα, πανεπιστημιακός κλπ. Θα δούμε λοιπόν στη Θεσσαλία, που έχει και μια παράδοση όλη αυτή την ιστορία, δεν είναι τυχαίο. Θα δούμε στην Θεσσαλονίκη, θα δούμε στην Ήπειρο, θα δούμε στην Κρήτη πώς θα κάνουμε τέτοια κέντρα. Μπορούμε να τα στήσουμε αυτό το χρόνο. Αυτό που με ενδιαφέρει πολύ είναι ο πολιτικός ο χρόνος, όχι με την έννοια πώς θα μαζέψουμε τα ψηφαλάκια. Δεν, πώς το λένε, ναι, δεν το λέω υποτιμητικά, τα ψηφαλάκια μας χρειάζονται οπωσδήποτε. Αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μου αυτή τη στιγμή. Είναι ακριβώς να δώσουμε τα εφόδια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπλέκονται σε όλα αυτά τα επιχειρήματα, να αισθάνονται μια ασφάλεια, ότι πάνε παρακάτω. Ότι δημιουργούμε όλα αυτά τα μεγάλα δίκτυα και τις γνώσεις, αλλά και τα δίκτυα μεταξύ των δομών. Γιατί ξέχασα να σας πω ότι πρημοδοτούμε τις δομές που ενώνονται 2, 3, 4 και υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Πάει και αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι που εμένα προσωπικά με έχει εντυπωσιάσει είναι μια μελέτη που έχει γίνει και η οποία αναλύει όλη τη συνεταιριστική νομοθεσία. Η μελέτη αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική. Δεν αλλάζει
βάλει τίποτα στον νόμο, γιατί υπήρξε και μια παρανόηση κάποια ώρα ότι πάμε να κάνουμε αυτό και άρα αφήνουμε τον νόμο πίσω ή θα αλλάξουμε τον νόμο. Δεν αλλάζει τίποτα στον νόμο, το πάμε και το ξαναλέμε. Τι κάνει όμως αυτή η μελέτη? Αυτή η μελέτη παίρνει τις 5 μορφές συνεταιριστικών επιχειρήσεων, τις 5 μορφές, βλέπει άρθρο-άρθρο τα κοινά τους ή τα διαφορετικά τους και στο τέλος προτείνει νέα νομολογία. Εγώ πιστεύω ότι έφυγε αξιόλου με όλα τα προσόντα που έχει μιας λαμπρής νομικού της αντιστοιχεί να προσπαθήσει αυτή την ιστορία αναμόρφωσης όλης της νομοθεσίας που στην τελική θα κάνει αυτό που προβλεπόταν ήδη και που επιχειρεί το ήδη, δηλαδή συνεταιριστικές οργανώσεις να γίνονται καλό. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα δώσει μια άλλη όθηση και στις καλό, αλλά και στην γενικότερα στο κοινό το οποίο συζητάει και το οποίο έχει ήδη εμπλακεί σε συνεταιριστικές οργανώσεις. Αυτό μας ενδιαφέρει πολύ επίσης. Και ένα τρίτο είναι ακριβώς οι επιχειρήσεις που ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή και σαν αντιπολίτευση το λέγαμε, κλείνουν. Τι γίνεται με τους εργαζόμενους τους? Μπορούν οι εργαζόμενοι τους να αναλαμβάνουν μια, να φτιάνουν μια συνεταιριστική επιχείρηση, μια κοινωνική και αλληλέγγυα επιχείρηση εργαζομένων πια? Και με ποιους όρους, λέει η μελέτη, με ποιους όρους πρέπει να το κάνουν αυτό και προτείνει διάφορα εργαλεία. Αυτό μας ενδιαφέρει πολύ και γιατί ορίζει πότε ο εργοδότης πρέπει να ενημερώνει τους εργαζόμενους ότι δεν πάει καλά η επιχείρησή του, πότε να τον ενημερώνει ότι εγώ πάω για κλείσιμο, με ποια κεφάλαια, πρώτα κεφάλαια οι εργαζόμενοι μπορεί να την αγοράσουν επιχείρηση. Το λέω τώρα πολύ απλοϊκά, δεν είναι έτσι, είναι λίγο πιο σύνθετο όλο. Αυτή είναι η τρίτη μελέτη που έχουμε στα χέρια μας και μας ενδιαφέρει εξίσου πάρα πολύ. Άρα, φαίνεται ότι δεν έχουμε βγει μαζικά και δραματικά. Είμαστε έτοιμοι όμως, γιατί έχει γίνει αυτή η δουλειά τόσο καιρό. Είμαστε έτοιμοι για αυτά τα μεγάλα βήματα. Απλά το κόμμα πρέπει να ενημερωθεί, να ενεργοποιηθεί και να τα κάνουμε αυτά τα βήματα γρήγορα. Σας ευχαριστώ.